Ναι. Κλείστε πριν το. Πριν κάνει τον προλογό της η Μαρία, θέλω να σας πω ότι έχει έρωτα με τη σημερινή μας καλεσμένη. Ωραία. Κάθεται απέναντι η καλεσμένη μας και μου λέει στο αυτή. Κοίτα φινέτσα, κοίτα πώς κάθεται. Το σταυροπόδι κάθεται, ρε Μαρία. Όχι, και εμείς την αγαπάμε. Λέει, κοίτα το χέρι, κοίτα το χέρι. Κοίτα το χέρι. Ξέρω εγώ τι λέω. Και εγώ την αγαπώ, παιδιά. Μπράβο, είναι φινετσάτη, είναι. Πώς το λένε, είναι απόλυτα ειλικρινής, είναι αληθινή και πολύ ταλαντούχα. Ο Ασημινάκης δείχνει τον εαυτό του. Κυρίες και κύριοι, Ευελίνα Παπούλια. Ναι! Ευελίνα! Γιατί τα κάνετε. Εδώ είναι που λέει με αυτού. Με αυτό, βέβαια, αυτού. Καλώς. Καλώς. Κοριτσάρα μου. Καλώς. Τι κάνετε, ε? Μ' αρέσει πάντα, μωρέ, Ευελίνα, όταν έρχεσαι στην εκπομπή. Αλήθεια. Ναι. Γιατί το παθαίνεις αυτό? Ενώ να σου πω κάτι. Όχι, στην αρχή εγώ είχα φόβο με την Ευελίνα. Αυτό πάω να σου πω. Ότι σε σένα το αυτό, αλλά εγώ νιώθω και έχω ζήσει κιόλας ότι οι παρουσιαστές έχουν λίγο, όχι φόβο, αλλά ξέρεις, δεν θέλουν να περάσουν τα όρια. Όχι, έχουν εδώ να κρατάνε το... ξέρω εγώ τι έχει η Ευελίνα. Άκου, τώρα θα μιλάμε εμείς για την Ευελίνα και η Ευελίνα ναι. θα ακούει. Και θα λέει ναι, όχι. Ναι. Νομίζω ότι είναι ο τρόπος και που σε προσεγγίζει κάποιος τηλεοπτικά. Σε μία συνέντευξη. Δεν παίζει ρόλο κι αυτό. Κοίταξε, δεν ξέρω. Νομίζω πολλές φορές είμαι και ανάλογα με τα κέφια μου. Τώρα πώς είσαι γενικά. Τώρα καλά, εντάξει, είσαι λίγο κουρασμένη απλά. Είμαι αρκετά κουρασμένη. Εξουθενωμένη. Ας πέσουν οι μάσκες. Δεν λίγο το πρόγραμμα στις τελευταίες ημέρες. Γενικά ήταν πάρα πολύ ζωρικό το πρόγραμμα μέχρι να ανέβει και η παράσταση. Όχι, δηλαδή γυρίσματα και πρόβες πάρα πολλές ώρες και μέχρι να ανέβουμε. Οπότε τώρα έχει μείνει λιγάκι η κόπωση του πριν, αλλά εντάξει, πιστεύω ότι μέχρι το Γενάρη θα είμαστε καλά. Να σου πω, δηλαδή, όταν σου τυχαίνει αυτό. Η παράσταση τέλεια. Τέλεια. Όχι, πάντα αν χαίρεται την παράσταση μετά από. Ναι, μα κοίταξε να δει τώρα, να κάνει πάρα πολλές ώρες πρόβες. Αν τυχόν, ας πούμε, κάτι δεν σου κάθεται, δεν τις κάνεις. Λες, όπα, παιδιά, εντάξει, για ηρεμία. Οπότε, όταν το χαίρεσαι, μπορεί να κάτσει πολύ παραπάνω. Απλά δεν καταλαβαίνει πόσο κουραστικό μπορεί να είναι. Αλλά έχουμε μια ωραία παράσταση. Είναι και πολύ είναι... ωραία παράσταση. Μα μάλλον δεν την ξέρουμε. Δεν την έχουμε δει. Ναι, πολύ ωραίο έργο. Και έτσι το έχουμε χαρεί. Πάτε και καλά. Πάρα πολύ καλά. Πολύ καλά. Ναι, ναι. Είδες ο κόσμος πια ψάχνεται και ξεχωρίζει και αναδεικνύει τα ωραία πράγματα που γίνονται. Ενώ θα πίστευες ότι λόγω της κρίσης θέλει ο κόσμος να πάει να ξαλαφρώσει, να το πω έτσι, όχι να ξεσκάσει, γιατί ξεσκάσει ούτως ή άλλως, ανεξαρτήτως του τι είδος είναι το θέατρο. Και έχει επιτυχία, ενώ δεν είναι αμυγός μια κωμωδία. Μα βασικά δεν είναι κωμωδία. Όχι, δεν είναι. Απλά είναι επειδή το Κιμούλης έχει κάνει διασκευή σε αυτό, δεν είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ βαρύ. Ούτε. Ναι, ναι, δεν, δηλαδή δεν βγαίνει και λες, με έπιασε ψυχοπλάκωμα. Έχει αυτή την, αν θες, την αλήθεια που μπορεί να έχει και η ζωή μας. Δηλαδή, είναι αυτή η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να ζούμε το απόλυτο δράμα και στην πραγματικότητα να γελάμε. Δηλαδή έχει, αυτό το, έχει την ειρωνία το έργο. Να μην το έχουμε καταλάβει εννοείς το απόλυτο δράμα που ζούμε, να μην το έχουμε συνειδητοποιήσει ή να το έχουμε συνειδητοποιήσει. Όχι, να το γυρίσει τρελίτσα, παιδί μου. Παιδί μου, το γυρνάς τρελή. Δηλαδή δεν θα ξεχάσω εγώ τώρα, ήμασταν πιτσιρίκες με μία φίλη μου την Έλενα και είχαμε χωρίσει. Θέλω να σου πω τώρα αυτή την ειρωνία, τα δράματα. Και ζούσαμε ένα δράμα και λέγω δεν αντέχω άλλα δράματα. Και πηγαίνω και παίρνω σαμπόνιες, χαβιάρια, πιτσιρίκια έτσι. Και πάω και μου λέει τι είναι αυτά. Λέω άμα είναι, θα δούμε μια ταινία να κλάψουμε, αλλά θα το δούμε. Ντάιναστη την κατάσταση. Δεν μας πάρει τόσο από κάτω. Και ξαφνικά γελιοποιήσαμε την κατάστασή μας με έναν τρόπο, ας πούμε. Ξέρεις, ανόητο. Το κάνεις και τώρα αυτό. Εγώ, ναι, δεν μπορώ το πολύ δράμα. Δεν το μπορώ. Δηλαδή, θα το ζήσω, είμαι λίγο του κόκκινου, ξέρεις. Τα συναισθήματά μου είναι λίγο. Σου κρατάει όμως λίγο. Τα νεύρα μου κρατάνε λίγο. Τα επόμενα το έχω ξεχάσει. Το δράμα το κρατάω λίγο. Δεν μπορώ το πολύ. Κρυός. Παιδιά, είναι πολύ ροκ τύπος η Ευελίνα. Ναι, είναι φυσικά. Δεν θα ξεχάσω, έχω ζήσει μαζί τις διακοπές. Όχι, δεν είναι διακοπές, ήταν σε περιοδεία. Όχι, δεν, ούτε περιοδεία. Ήταν σε ένα. Ευρέστο. Όπως μας τα λέτε, σαν να είναι. Σε ένα δάσος. Σε δάσος, βρεθήκαμε. Σε πάρτι, παιδιά, κατασκηνοτικό. River Party. Σε River Party. Η οποία ροκ, πόσο ροκ άνθρωπος είναι το πρωί, φοβερή να γυρίζει, δεν την ένοιαζε με τα παιδιά, να είναι με τον κόσμο. Αυτό σημαίνει φοβερή. Ότι δεν δένεσαι για να μπορείς να αποστασιοποιήσεις κιόλας ή με ανθρώπους. Όχι, δένομαι πάρα πολύ, πάρα πολύ. Απλά τη δυσκολία προσπαθώ πολλές φορές όταν μου έρχεται και επειδή την αντιλαμβάνομαι γρήγορα και κάτι άσχημο μπορεί να το αντιληφθώ πάρα πολύ γρήγορα και από ένστικτο. Θέλω να βάζω ένα χιούμορ μέσα σε αυτό για να μου μένει κάτι άσχημο. Δεν έχω δηλαδή μέσα μου
άσχημα πράγματα, δεν τα κρατάω. Δεν κρατάς κακία. Κακία, θεωρώ ψυχοφθόρο για σένα. Και κακή ενέργεια. Ναι, δεν κάνεις καλό στον εαυτό σου. Δεν είναι θέμα κακής ενέργειας, είναι ότι... Δεν κάνεις καλό στον εαυτό σου. Άμα κάποιος σου κάνει κάτι, δεν υπάρχει κανένας λόγος, ας πούμε, να είσαι με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Όσο το αποφεύγει, καλύτερα. Ναι, συμφωνώ. Άρα, λοιπόν, γενικά, όπως μου τα λες, όπως μας τα λες, είσαι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος. Δηλαδή, ναι, υπάρχει μια ισορροπία. Ισορροπημένος, ναι. Ισορροπία σίγουρα, ναι. Υπάρχει. Μπράβο. Ανισόρροπη είμαι μόνο στις αντιδράσεις. Δεν πειράζει, αυτό είναι ωραίο. Να μην πλήττεις και εσύ, να μην πλήττουν και άλλοι. Πρέπει να υπάρχει κάτι να ξυπνάμε. λοιπόν, άκου τώρα το πρόγραμμα. Το θέατρο που έχουν γίνει πρόβες τους τελευταίους μήνες, πάρα πολύ κουραστικές. Και τώρα παίζετε και είστε και πάρα πολύ καλά και πάτε και πάρα πολύ καλά. Το Μπρούσκο, το οποίο είναι για. Εσύ παίζεις για τρίτη. Όχι, είμαστε την τέταρτη χρονιά. Στην τέταρτη τώρα. Ναι. Στην τέταρτη λοιπόν σεζόν που πηγαίνω έρχεσαι στην Κύπρο. Ναι, ναι, ναι. Κάθε πότε? Δευτέρα, Τρίτη, γυρνάω Τετάρτη. Κάποιες φορές, σπάνια βέβαια, κάνω γύρισμα και Τετάρτη πρωί και γυρνάω. Κάθε εβδομάδα? Ω, ναι. Ω, ναι. Λοιπόν, βέβαια οι κόποι ανταμείβονται. Ναι, όχι, δόξα τω Θεώ. Είναι μια σειρά που γενικά πιστεύω ότι μας έχει κάνει σε όλους. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ καλό και έχουμε περάσει και καλά και περνάμε και καλά με την έννοια ότι αγαπάμε τους ρόλους που κάνουμε. Οπότε είναι πολύ σημαντικό. Είναι φοβερό γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο όλα τα δημοσιεύματα στο διαδίκτυο όλα λένε συνταρακτικές οι εξελίξεις στον Μπρούσκο αυτήν την εβδομάδα. Κάθε φορά έτσι λέει. Όχι, δεν θα πει για τον Μπρούσκο. Τι θα γίνει. Έχουμε εδώ. Υπάρχει εδώ πέρα αποκλειστικά. Αποκλειστικό βίντεο. Αποκλειστικό. Αποκλειστικά, αποκλειστικό. Από εμά αποκλειστικά για εσά. Τα επεισόδια Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Όχι όλα. Κομματάκια. Τα πιο σημαντικά. Αυτά που σα ενδιαφέρουν εσά. Από εμά για εσά. Μεγάλη. Είναι. Πόνο πολύ. Πάμε να με καμιά ξέχασω. Πάμε. Κάναμε να ξεχάσω. Ναι, Μύρο μου, θα γίνω η γιατρός του πόνου σου. Αχ, βγάλε μου την πλούσια. Μην μου τη σκίσεις. Ισχύστη μου! Σκίστη μου! Όχι, είναι η αγαπημένη μου μισό λεπτό, βγάλε μου τράβα την. Πέτα τα εκεί, ρίξε με στο κρεβάτι, Μύρο μου! Κάνε μου το κόλπο! Αχ, τι κόλπο τρομερό είναι αυτό, Μύρο μου! Και πάει, θα σου βάλω κάποιους όρους. Για τα τώρα που θα γίνει η γυναίκα μου, θέλω να σε ζεμνίτσα μαζεμένη. Πρώτα, θα μου κάνεις 3 κοπέλια σε μια κόρη. Μαύρε, Μύρο μου, 4 παιδιά ακόμα. Ναι, είπα! 4. Και 3 που έχουμε, 7. Πολλά είναι? Όχι βέβαια. Και θα κάτσεις σπίτα μου τα μεγαλώσεις. Σε θέλω δούλα και κυρά. Μα εγώ είμαι επιχειρηματίας. Και το βιβλιοπωλείο θα το πουλήσεις. Μίλησα. Και αυτά που ξέρες, να τα ξεχάσεις. Και τα βρακιά, τα στριγκάτια. Κομμένα. Απ' αύριο, μόνο κοιλώτες. Τσιμακριές, τσεμνές, τσιμάλινες, σαν γιαγιάς μου. Πατρούλη, πού ήσουν? Και σου έχω μια έκπληξη. Να ξετρελαθείς μα θες. Καλά, αυτό παίζεται. Μην το πάρεις και πολύ της μετρητής. Θέλω να σας μιλήσω. Μετά, Πατρούλη, μετά. Όχι, παιδί μου, άφησε τον άνθρωπο να μιλήσει τώρα. Μπορεί μετά να μην έχει μυαλό. Μύρο, αγόρι μου, αυτό που θα σας πω είναι πολύ σοβαρό. Μην με διακόψετε. Πέρασε από εδώ, Μινάση, η Βασιλική. Όχι, κανείς τους. Άρα δεν τα ξέρεις. Κάτσε. Κάτσε για να μην ξεραθείς. Ορίστε. Έκατσα αμόλατο. Να κάτσω κι εγώ. Κάτσε. Έτσι κι αλλιώς θα βουήξουν τα χανιά. Κρατηθείτε. Καλημέρα, Βανίλα. Μωρέ, πονούσα κι ήμουν πάνω και η Δάφνη μου λέγε κάτι ωραία λογάτσα και συνερχόμουν. Δάφνη μου, πάμε πάνω. Να μου πεις εκεί τα ωραία τα παρηγορητικά τα λογάτσα. Πάλι. Πάλι, my child, πάλι. Αφού μόνο εσύ τον κάνεις να νιώθει καλά. Αφού επιμένει η Μανούλα, τι να κάνουμε, άντε, πάμε, πάλι. Ρε παιδί μου. Είναι ωραίο που έχετε βάλει και κομικά στοιχεία μαζί. Έχει χιούμορ φέτος, έχει χιούμορ φέτος. Κοίταξε, νομίζω ότι αυτό είναι και το ωραίο, γιατί έχει αυτή την ισορροπία. Δηλαδή, ο κάθε χαρακτήρας φέρει τη δική του ιστορία, τη δική του ατμόσφαιρα, οπότε, εντάξει, και σε ένα καθημερινό το να είναι κάτι πάρα πολύ βαρύ, εκτός αν είναι μια άλλη ατμόσφαιρα, ας πούμε. Έχει μια. Οπότε λογική. Το γεγονός ότι έχει και κάποια κομικά στοιχεία σε φέρνει και σε μια ισορροπία. Και λόγω του θεάτρου, ξέρεις, χάνεσαι με στους ρόλους. Ο ένας ρόλος είναι λίγο πιο έτσι σοβαρός, ένας άλλος έχει πιο κομικά στοιχεία.
λίγο το. Εντάξει, αυτό δεν επηρεάζει τη ζωή σου. Δεν ξέρω, κάποιος τους επηρεάζει το ότι παίζουν. Εμένα δεν μου. Εσύ δεν επηρεάζει, ας πούμε, το ότι παίζεις στην παράσταση. Δεν υπάρχουν κάποιες φορές που. Κοίταξε, αν αρχίζει να με επηρεάζει ο ρόλος που παίζω, δεν θα ήταν πολύ καλό. Για πες τι ρόλο παίζει, δεν το ξέρει και ο κόσμος. Αν είναι, ρε παιδί μου, η διάθεσή σου πιο βαριά, δεν νιώθεις και εσύ κάποιες φορές πιο βαριά όταν παίζεις? Μπορώ να σου πω ότι μερικές φορές εκτονώνεις. Είναι λυτρωτικό. Ναι. Μάλιστα. Δεν είσαι καλύτερα στη ζωή σου όταν παίζεις κάτι πιο βαρύ από το. Πες λίγο για το έργο, για την υπόθεση, για τις επικίνδυνες σχέσεις εννοώ, για το θεατρικό. Ξεκινάει, επειδή έχει κάνει διασκευή ο Γιώργος Κιμούλης, είναι το 30, εποχής Χίτλερ, όπου υπάρχουν οι αστεί που δεν ασχολούνται καθόλου με το τι γίνεται κοινωνικοπολιτικά γύρω τους και ασχολούνται βέβαια με την ίντριγκα και τα ερωτικά τους. Υπάρχουν λοιπόν δύο φίλοι. Που τώρα, στο εκείνη. Παρελθόν ήταν κέραστες, αλλά είπαν θα μείνουμε μόνο φίλοι, οι οποίοι στείλουν διάφορες πλεκτάνες. Στην παρούσα φάση, επειδή ο εραστής της, ο Σπύρος ο Σαρφιανός που παίζει τον Ζερκούρ, μπαίνει στη διαδικασία να την απατήσει και να πάει να παντρευτεί μια πιτσιρίκα, γιατί θέλει να πάρει κάποια χρήμα, κάποιες μετοχές. Δηλαδή είναι οικονομικό το ζήτημα. Και την παρατάει και δεν της λέει τίποτα. Και αυτή αποφασίζει ότι θέλει να τον εκδικηθεί. Βάζει τον Βαλμόν λοιπόν στη διαδικασία, που τον παίζει ο Γιώργος Κιμούλης, και στείνεται μια ολόκληρη ίντριγκα στην ίντριγκα. Γιατί και αυτός θέλει να φλερτάρει την Τουρβέλ που παίζει η Άννα Μαρία, η Παπαχαραλάμπους. Και ξαφνικά βρισκόμαστε σε ένα σπίτι που γίνεται. Ναι, κακός χάμος. Ναι. Του Λουμπουκί. Αποκαλύπτεται η ίντριγκα που έχει στήσει η Μερτέι, γιατί αυτή κινεί τα νήματα και είναι η πολύ καλή της υπόθεσης. Μέχρι που στο τέλος καταστρέφονται όλα. Δηλαδή δεν τα έχει ζυγίσει έτσι όπως έπρεπε τα πράγματα. Αλλά όλη τη ζωή αυτό κάνει μαζί με τον Βαλμόνι. Γελάνε με το. Όταν δηλαδή κάνουν δυστυχισμένο τον άλλον, αυτή είναι η ευτυχία τους. Μάλιστα. Ναι, είναι αυτό, το ότι είμαι νικητής, είμαι από πάνω. Δεν έχω αισθήματα. Να πούμε όλους τους συντελεστές. Ναι, λοιπόν. Είναι η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους που την είπαμε. Ναι. Εντάξει, Γιώργος και μου είναι η Μάρο Εκοντού, η οποία είναι μεγάλη μας τιμή που την έχουμε. Τη λατρεύω, είναι εκπληκτικός άνθρωπος, πολύ straight, δεν έχει δεύτερη σκέψη. Ότι είναι πάρα πολύ, είναι τέτοια δύναμη. Φοβερό. Δεν παίζεται αυτή η γυναίκα. Σπουδαία. Τη Σεσίλ την παίζει η Νάντσι Μπούκλι. Πάρα πολύ καλή νέα ηθοποιός. Πάρα πολύ όμορφη. Δηλαδή είναι ό,τι έπρεπε στο ρόλο αυτό. Η Μαρέγα Αρμουζλή που παίζει τη θεία, την Βολάνς, τη θεία της Σεσίλ. Ο Κτεναβός ο Λάμπρος που παίζει τον Ντανσενή, ένα νεαρό ζωγράφο που τον βάζω εγώ να γίνει εραστής της Σεσίλ για να. Τι γίνεται. Χρήστο, τι έχει γίνει. Μεγάλη προοπτική, παιδιά. Έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές, ο Σπύρος Σαραφιανός που είπα πριν. Και νέα παιδιά τα οποία κάνουν φοβερή δουλειά, δηλαδή χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν παράσταση, πρέπει να σας πω. Οι οποίοι κάνουν πολλαπλούς ρόλους. Είναι η Χρύσα, ο Θοδωρής, ο Σπύρος, ο Αστέρης, ο Στάθης. Φοβάμαι μην ξεχάσω κανένα. Πάνω θα σας διακόψω για να πεις με διακόψω ο Γκαρέζος. Ναι, τέλος πάντων. Που κάνουν μια εκπληκτική δουλειά, γιατί πέρα από το ότι παίζουν ρόλους και έχουν φοβερές αλλαγές και γρήγορες κτλ. Κάνουν όλη τη σκηνική δομή, δηλαδή την. Αλλάζουν όλο το σκηνικό, γιατί όλα αυτά γίνονται μπροστά στον κόσμο. Και είναι πολύτιμη σε όλη αυτή την παράσταση. Θέατρο. Τι εννοείς. Σε ποιο θέατρο. Α, στο θέατρο Άλμα. Ποιο θέατρο παίζουν. Θέατρο λοιπόν. Σε θέατρο μιλάει. Θέατρο. Ωραία. Τι θέλει σε άλλο. Πάμε στο θέατρο. Όχι, πάμε. Να μου πεις λίγο για το παιδάκι σου. Τι θες να σου πω. Τη βλέπεις. Ναι, τη βλέπω. Φέτος μπορώ να σου πω ότι βλέπω πολύ περισσότερο. Τι ηλικία, συγγνώμη, δεν. Τώρα θα κλείσει το 18. Είναι στην τρίτη ηλικία, φεύγει του χρόνου για Αγγλία. Τι να κάνει. Τι κάνει. Θα κάνει σύνθεση και τραγούδι. Α, εντάξει. Ναι, Λονδίνο. Εντάξει.
τώρα την έχουν πάρει έξι πανεπιστήμια, έχει κάποιες ακροάσεις τελευταίες. Να σου πω, όταν στο είπε, θέλω να μου πεις. Τι της είπες? Κοίταξε, γύρω στα 13 με την Αφροδίτη είχαμε μια τρομερή κόντρα. Γιατί σου λέω, τι θα κάνεις, θα είσαι καλή στα μαθήματα? Αποφάσισε τι να κάνεις τώρα, και εγώ η τρελή 13 χρονών. Αν αποφασίζεις λοιπόν, εγώ δεν πρόκειται να σε πιέσω σε τίποτα. Αφού περάσαμε μια κρίση έντονη, γυρνάει και μου λέει, εγώ ξέρω τι θέλω να κάνω. Ωραία, τι, αυτό. Μια χαρά. Και από τότε βέβαια δεν την έχω πιέσει σε τίποτα. Εντάξει. Γιατί αποφάσισε τι θέλει. Οπότε και στο μυαλό τη συγκεκριμενοποίησε του στόχου τη. Οπότε μια χαρά. Τι πες, Λάκο? Αν την ανησυχεί που θέλει να γίνει καλλιτέχνη, ναι, σε ένα χώρο που δεν έχει καμία εμένα να με ανησυχεί, γιατί? Γιατί δεν έχει καμία εξασφάλιση. Πώς, τι είναι, δεν είναι. Γιατί ποια δουλειά έχει εξασφάλιση τώρα? Ναι, καμία. Αλλά Λάμπρο είναι όλα. Κοίταξε να δεις, τώρα είναι ο καθένας. Πιστεύω ότι πάει, διαλέγει τη δουλειά του η δουλειά του τον διαλέγει με βάση το χαρακτήρα. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ πιο δεν θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου δημόσιο υπάλληλο, μόνο ως ελεύθερο επαγγελματία. Ναι. Οπότε, ένας ελεύθερος επαγγελματίας νομίζω ότι τρέχει πιο πολύ τα πράγματα για να μπορέσει να επιβιώσει, να είναι στη φύση του. Ένας άλλος άνθρωπος που θέλει μια σταθερότητα δεν μπορούσε να κάνει αυτό. Οπότε είναι πολύ σχετικό, πιστεύω, η επιλογή που κάνεις. Εσύ αντίστοιχα, όταν ήσουν μικρή ή στην ηλικία της, ναι, της κόρης σου, σε είχαν πιέσει για, ναι, για να αποφασίσεις, ήταν αντίστοιχα εσύ? Όχι, εγώ ήξερα από 6 χρονών τι ήθελα να κάνω. Φοβερό. Θυμάμαι το μπαλέτο. Και μάλιστα η δασκάλα της είχε βγει σε link. Και τη έλεγε ακόμη ότι την περιμένει να επιστρέψει. Γιατί δεν μπορούσε να χωνέψει. Διόρθωσε με αν κάνω λάθος, ότι είχες φύγει. Ναι, όχι, με τίποτα. Ο χορός είναι γιατί με θέλαν στη Λυρική. Και είπα, εγώ με τίποτα. Θα χτυπάω κάρτα. Εμένα αυτό μου μπήκε στο μυαλό. Ότι εγώ ξαφνικά θα κάνω τέχνη χτυπώντας κάρτα. Ναι, δεν μπορούσε αυτό. Το οποίο δεν έχει καμία σχέση. Γιατί δεν μπορούσα να παίξω. Αλλά εμένα μου ήρθε τρέλα εκείνη την ώρα. Και λέω, όχι. Και έτσι έφυγα μερική και έτσι το ψάξα και νομίζω ότι σε καλό μου βγήκε. Θέλω να πω ότι στη διαδικασία αυτή, δηλαδή, και ως χορεύτρια είναι πιο δύσκολο το όλο πράγμα. Είναι πολύ πιο δύσκολο. Και πίστεψε με, και στο εξωτερικό είναι ακόμη πιο δύσκολο. Πολύ. Δηλαδή το επίπεδο έξω είναι, έχει ξεφύγει τελείως. Είναι ολυμπιακό. Να σε ρωτήσω, τον Μπαρίζνικοφ τότε που είχαμε πάει στη Νέα Υόρκη, τον είδες εσύ? Που ήσουν στη σχολή που είχαν πάει στα γυρίσματα. Η πλάκα είναι ότι μου είπαν ότι τον είδα. Εγώ τον είδα, παιδιά, τον Παρίζνικο, μπήκα στο ασανσέρ. Το κάνεις μια ερώτηση για να μας πεις ότι είδες τον Παρίζνικο? Όχι, τον είδα. Εσύ δεν τον είδες, εγώ τον είδα εγώ. Όχι, η πλάκα η φοβερή είναι ότι μου λένε, μα τον είδες. Λέω, όχι, μα αφού πέρασε μπροστά σου. Δεν τον είχα δει. Να σας πω ότι ήταν. Κάναμε το σύριαλ εκεί πέρα που γυρίζαμε το χορευτικό και έχω μπει στο ασανσέρ. Λένε, θα τον δούμε τον Παρίζνικο. Πού είναι ο Παρίζνικο, πού είναι ο Παρίζνικο? Και μπαίνω στο ασανσέρ και μπαίνει ένας και τον νόμισε ότι καθαρίζει τα. Ένας κοντός. Μπήκα μόνος μου στο ασανσέρ και μπαίνει ένας κοντός και νόμιζε ότι ήταν καθαριστής. Και κοιταζόμασταν για να πάει το ασανσέρ. Και με το που πάει να βγει αυτό από το ασανσέρ, καταλαβαίνω ότι είναι ο Μπαρίζνικοφ. Και τρέχω και του λέω: ο Μπαρίζνικοφ είναι στο ασανσέρ! Να πάνε να την τραβήξουν οι κάμερες. Δεν μιλήσαμε. Το δευτερόλεπτο μέσα και κοιταζόμασταν. Ναι, Θεός όμως. Πω πω, φοβερός χορευτής. Ναι. Απίστευτο. Σπουδαίος. Λοιπόν, εκεί έτσι ωραία. Κοίταξε πως με λιστά λαχτά.